Amor, digo se nisto aqui, queria aqui a dor, que a Síbera ainda deve oferecer a ti todo o saber. O Quírio, na tua matéria, no taxista, bebe a tua vida, que O tane, façam se fora, jogadarino, e que se não disser um Quírio, na santa por, com a popular crônia, e que mexa tu pola demônia. Τα οποία τον βασάνιζαν πολύ σκληρά, ρούχα δεν φορούσε, στο σπίτι του δεν έμενε, αλλά μέσα στα ύδατα. Οι συγγενείς του τον έδαιναν με αλυσίδες και με στερένια δεσμά στα πόδια. Τον προφύλασαν με τον τρόπο αυτόν, για να μην βλάψει και κακοποιήσει κανέναν άνθρωπο. Αλλά αυτός έσπαζε τις αλυσίδες και τα δεσμά, και κατευθυνόταν από τα πονηρά πνεύματα σε έρημους τόπους. Όταν ο δαιμονισμένος αυτός είδε τον Κύριο, φοβήθηκε πολύ. Από το μεγάλο του φόβο έπεσε στα πόδια του Ιησού και με άγρια και δυνατή φωνή είπε, «Ποια σχέση υπάρχει μεταξύ μας, τι ζητάς από εμένα Ιησού, Υιέ του Θεού του Υψίστου». Σε παρακαλώ μη με βασανίσεις και με τιμωρήσεις να κλειστώ από τώρα στον Άδη, στον τόπο της αιώνιας τιμωρίας και των βασάνων. Ο Ιησούς τον ρωτά και του λέει, «Ποιο είναι το όνομά σου?» Ρώτησε ο Κύριος, «Όχι και τι δεν γνώριζε, αλλά για να ακούσουν από το στόμα του δαιμονισμένου οι άλλοι την απάντηση». Και ο δαιμονισμένος, ή καλύτερα με το στόμα του δαιμονισμένου ανθρώπου, απάντησαν τα πονηρά πνεύματα, «Λεγεών είναι το όνομά μου» και «Λεγεών» σημαίνει «Σύνταγμα στρατιωτών». Ήταν αυτό το όνομά του, διότι πολλά δαιμόνια είχαν εισέλθει μέσα του και εξουσίαζαν. Η στιγμή ήταν κρίσιμη, στο βουνό που ήταν εκεί κοντά έβοσκε ένα κοπάδι από χείρους. Οι δαίμονες, επειδή ο Κύριος τους είχε διατάξει να φύγουν από τον άνθρωπο, τον παρακαλούσαν να το επιτρέψει να βγουν στους χείρους. Επειδή οι χειροβοσκοί το έκαναν αυτό παρά τις εντολές του Μωσαϊκού νόμου, ο οποίος χαρακτήριζε το χοιρινό κρέας ως ακάθαρτο και απαγόρευε στους Εβραίους να το τρώνε. Ο Κύριος επέστρεψε στους δαίμονες να εισέλθουν στους χείρους για να τιμωρηθούν οι διοκτήτες των χείρων για την παρανομία που έκαναν. Και πράγματι αφού βγήκαν τα δαιμόνια από τον άνθρωπο, βγήκαν στους χείρους, οι οποίοι με ασυγκράτητη βανή όρμησαν από τον γκρεμό και έπεσαν στη λίμνη και πνίγηκαν. Όταν είδαν οι χειροβοσκοί αυτό που έγινε, έφυγαν και ανήγγειλαν την καταστροφή τους κατοίκους της πόλεως της Υπαίθρου. Βγήκαν τότε οι άνθρωποι από την πόλη και τα περίχωρα και έρχονται προς τον Ιησού για να δουν αυτό που έγινε. Βρήκαν λοιπόν πριν δαιμονισμένο κοντά στον πόδια του Ιησού, ντυμένο και σοφρονισμένο. Μεγάλος φόβος τους κυρίεψε όταν τους διηγήθηκαν εκείνοι που είχαν δει το περιστατικό, πως σώθηκε από την κυριαρχία των πονηρών πνευμάτων ο δαιμονισμένος και η δίκαιη τιμωρία του πνιγμού των χείρων. Ο Κύριος, όταν τον παρεκάλεσαν οι κάτοικοι των Γαδαρινών να φύγει από αυτούς, μπήκε στο πλοίο και επέστρεψε στη λίμνη Γενισαρέτ. Είναι όμως αξιοπρόσεκτη η γνωμοσύνη του θεραπευμένου. Αυτός, όταν είδε τον Κύριο να φεύγει, τον παρακαλούσε να μείνει μαζί του. Ήθελε να ακούσει και την δασκαλία του, φοβόταν ακόμη μήπως οι πονηροί δαίμονες αποκτήσουν και πάλι την κυριαρχία επάνω του. Αλλά ο φιλάνθρωπος Κύριος τον καθησύχασε και είπε να μείνει στην πατρίδα του,
γύρισε πίσω στο σπίτι σου, του είπε, και να διηγήσει όσα θαυμαστά σου έκανε ο Θεός, ο οποίος σε απάλαξε από τα δαιμόνια. Εκείνος πειθαρχικός στην εντολή του Κυρίου έφυγε και διακήρυτε σε όλη την πόλη τα θαύματα που έκανε ο Ιησούς Χριστός. Είναι συγκινητική η διάθεση του θεραπευμένου δαιμονισμένου να μείνει κοντά στον Ιησού. Φανερώνει τη μεγάλη αγνωμοσύνη του που αισθανόταν προς το μεγάλο του ευεργέτη. Και όμως ο Κύριος δεν το κρατεί μόνιμα κοντά του. Γύρισε στο σπίτι σου, του λέει. Μόνο μην ξεχάσεις το μεγάλο καλό που σου έκανα, να διακηρύξεις σε όλους πόσο σε ευεργέτησα και ευτυχής εκείνος πράγματι το έκανε. Εμείς όμως θυμόμαστε τις ευεργεσίες του Θεού, διακηρύττουμε τις δωρεές του. Ο θεραπευμένος ήθελε να μείνει μόνιμα κοντά στον Ιησού. Εμείς ούτε την Κυριακή δεν ερχόμαστε στην Εκκλησία για να δοξάσουμε τον Κύριο και να τον πούμε ένα ευχαριστώ για τα αγαθά που μας χαρίζει. Πόσο αχάριστοι είμαστε, μόνο σε ώρα κινδύνου και ανάγκης θυμόμαστε τον Θεό και ζητούμε την προστασία Του. Δεν είναι όμως δίκαιο και απαραίτητο να ευχαριστούμε τον Μεγαλοδύναμο για τις δωρεές και τις ευεργεσίες που μας δίνει. Αμήν παραλείπουμε λοιπόν ποτέ να δοξάζουμε και να ευχαριστούμε τον Θεό για τα δώρα Του. Ας διακηρύττουμε και εμείς όσα καλά και αγαθά μας έδωσε ο Θεός. Ας Του λέμε με την καρδιά μας, Κύριε, σε ευχαριστούμε. Ο πόσιμο του κράτου σου πάντοτε φυλατώμενοι,